Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγερούδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, πάμε λίγο να δούμε ορισμένα από τα θέματα που συζητάμε αυτό τον καιρό στην Καστοριά. Είχαμε και πολλά δημοσιεύματα την Κυριακή για την προεδρική της, για την μονοεδρική της Καστοριάς και για άλλων περιοχών βεβαίως. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει εδώ για τη δική μας περιοχή και για το γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας, θα λέγαμε ευρύτερα, αφού και φαίνεται, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα, ανισχύσει η απογραφή του 22, του 21 ουσιαστικά. Δεν θα πάμε με δύο βουλευτές στις εκλογές του 23. Αν οι εκλογές όμως γίνουν φέτος, πριν δηλαδή μπει το 23, ίσως και τους πρώτους μήνες του 23, και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, τότε πάμε κανονικά με διεδρική. Τι από όλα αυτά να δίνουμε βάση, τι όχι, αναμένοντας βέβαια το Δεκέμβριο και τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν το Δεκέμβριο, όπως ναι. είπατε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία αναπαράγουν την ίδια πληροφορία, ναι. δεν ξέρω ναι. κατά πόσο αυτή είναι έγκυρη. Και σας εξηγώ το εξής. Ο καθορισμός των εδρών μιας περιφερειακής ενότητας προσδιορίζεται από τον αριθμό των νόμιμων κατοίκων. Μάλιστα. Δηλαδή των κατοίκων που έχουν απογραφεί και είναι γραμμένοι στα ελληνικά δημοτολόγια. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που αναπαράγεται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι η Αττική έχει αύξηση του πληθυσμού και θα έχουμε περίπου 20 έδρες περισσότερες. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Και από, κάπου πρέπει να προέρθουν αυτές οι έδρες. Και από κάπου πρέπει να χαθούν για να πάνε εκεί. Και φαίνεται ότι χάνονται περίπου 30 έδρες από την περιφέρεια. Είναι αυτό σαν γενικός κανόνας είναι πάρα πολύ άσχημο. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τον πληθυσμό που έχει απογραφεί σε μια περιοχή ναι. και όχι με βάση το νόμιμο πληθυσμό που έχει δικαίωμα ψήφου στη χώρα. Mm-hmm. Γεγονός που σημαίνει ότι στις μεγάλες περιφέρειες που υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί mm-hmm. Δεν θα μετρηθούν τελικά για τον προσδιορισμό το πόσες βουλευτικές έδρες θα έχει κάθε μάλιστα, περιοχή. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε το Δεκέμβριο και ξέρετε ειδικά όσον αφορά την περιοχή μας, την Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Για να χαθεί η έδρα της Καστοριάς πρέπει όλη η περιφέρεια να χάσει 3 έδρες και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι δυσάρεστο όχι για τον αριθμό των βουλευτών, αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm. Το δυσάρεστο είναι ότι θα έχουμε μειωμένα κονδύλια σε δήμους, σε περιφερειακές ενότητες, θα έχει επιπτώσεις στον αριθμό των σχολείων, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Αυτό είναι το χειρότερο. Έρχεται, λέτε, μια γενικότερη ανακατάταξη σε πάρα πολλά επίπεδα. Γενικότερη ανακατάταξη ναι. προς τα κάτω πάντα. Προς τα κάτω, ναι. Και αυτό βέβαια, είναι το δυσάρεστο. Πούμε ότι η απογραφή έδειξε ότι ο δικός μας πληθυσμός δεν ήταν τελικά τόσο μειωμένος όσο λέγανε εδώ και αρκετά χρόνια διάφορες φήμες. Υπενθυμίζω ότι παρά τα μειωμένα όμως... Υπενθυμίζω για τους ακροατές που ίσως δεν το έχουν ακούσει ή το έχουν ξεχάσει, είμαστε δεύτερος νομός πληθυσμιακά στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε περάσει την Φλόρινα, η Φλόρινα είναι τρίτη, τέταρτη τα Γρεβενά. Εκείνο που ισχύει. Αν παίξει αυτό κάποιο ρόλο στη συνέχεια. Ξέρουμε. Ναι. Δεν έχει μειωθεί ο πληθυσμός τόσο όσο λέγανε φήμες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Καστοριά είχε 50.000, έχει 46 μισθό. Ενώ όλοι λέγανε ότι μπορεί να πέσουμε και κάτω από τις 40.000. Αυτή τη στιγμή είμαστε η δεύτερη περιφερειακή ενότητα, όπως είπατε, στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει η προοπτική να γίνουμε και μονοεδρική, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτε με βεβαιότητα,
καθώς δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία του νόμιμου πληθυσμού. Η Καστοριά λοιπόν γυρνάει σε επίπεδα, αν πάμε σε μονοεδρική, πρώτο 85, κυρία Τελεγιορίδου. Γυρνάει σε εποχές πρώτο 85. Όσον αφορά την διοίκηση, τους πόρους που δίνονται στην τοπική διοίκηση, τις υπηρεσίες που θα έχουν διάφορα υπουργεία, τις υπηρεσίες παιδείας και υγείας, δεν πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις. Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση, πόσο και εσάς τους ανθρώπους που είστε στον ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα στην Καστοριά, σας προβληματίζει όλο αυτό? Και κοιτάξτε, με δεδομένες είτε ίσως... είναι μονοεδρική, είτε είναι διεδρική, είτε είναι τριεδρική. Η μάχη θα είναι ίδια. Η μάχη πηγάζει από την ανάγκη που υπάρχει για την αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, η οποία έχει οδηγήσει τη χώρα πραγματικά σε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, αλλά και δυσκολίες στα υπόλοιπα επίπεδα, κοινωνικά, υγείας, παιδείας, εθνικά. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη και πιστεύω ότι οι πολίτες θα κρίνουν με βάση το συμφέρον της περιοχής και όχι με βάση ιδεολειψίες και ιδεολογικές αιμονές. Ένα θέμα που το συζητήσαμε και εμείς με τον κύριο Τσικαλάκια. Είναι έτοιμη η Καστοριά να αλλάξει επίσης επίπεδο και να μην έχει τα πολύ μεγάλα ποσοστά για την Νέα Δημοκρατία, να γίνεται ντέρμπι δηλαδή μια εκλογική μάχη όταν η περιφέρεια μπορεί να είναι μονοϊδρική? Ή τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως και πριν το 85. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός της Καστοριάς. Εγώ πιστεύω... Ναι, εσάς ρωτάμε αν βλέπετε ότι η Καστοριά είναι έτοιμη γι' αυτό, το ντέρμπι. Έχει και την κρίση και την αντίληψη να επιλέξει το συμφέρον της. Ναι, θέλω όμως μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Είναι η Καστοριά έτοιμη για να το κάνει ντέρμπι? Και πάλι σας λέω ότι αυτό θα το αποφασίσει και θα το δείξει ο Καστοριανός λαός. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την μάχη για την αναγκαία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση μονοεδρικής, πάμε σε μια υπόθεση πάντα. Δίνετε τη μάχη κανονικά όπως θα την δίνατε και σαν διεδρική, κυρία Τελεγιορίδου? Θα είστε εδώ δηλαδή? Μα αυτό σας λέω. Για μας το ζητούμενο είναι να υπάρξει στη χώρα πολιτική αλλαγή και να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφική τριετής πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολιτική που ειδικά για τη δική μας περιοχή, σαν ο δοστρωτήρας, διέλεσε κάθε τι που πήγαμε να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ήδη βλέπουμε τελευταία τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο, στην καρδιολογική, που μας έχουν επιστρέψει στο 2015. Όταν τότε υπήρχε πάλι το ίδιο πρόβλημα όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση και θυμάστε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι γιατροί τότε της καρδιολογικής, οι σημερινοί αντιπεριφερειάρχης έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Γιατί δεν το λένε και αυτό? Και υπήρξε χθες δημοσίευμα και στην εφημερίδα των συντακτών για το συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσουμε, το είπαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή. Και πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Η νεοφορία διαχείρισης που καταργήθηκε. Είναι μια σειρά. Είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα που υποβαθμίστηκαν. Είναι η 24-ωρη λειτουργία του ΚΕΦΤΙΑΠ που σταμάτησε. Είναι τα έργα υποδομών στα αγροτικά που μας λέγουν ότι θα τα λύσουν μέσα σε ένα δίμηνο και έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα. Είναι το πετρέλαιο. Με την εκρηκτική τιμή που έχει και σε μια περιοχή με τόσο ακριβό καύσιμο για θέρμανση. Είναι τα εμπόδια που έχουν μπει για την σύνδεση του αεροδρομίου μας με το σιδηρόδρομο. Έχουν σταματήσει πλέον να μιλάνε για το τρένο. Μας λέγανε θα το περάσουν από το τούνελ, θα το πάνε από τη Σκιάτιστα, θα το φτάσουν στην Καλαμπάτα. Τίποτε πέρα από λόγια. Είναι το θέμα του φυσικού αερίου που το καθυστέρησαν 3 ολόκληρα χρόνια. Και σε αυτό θα έρθουμε λίγο τώρα για όλες τις εξελίξεις. Ότι αλλάζουν το σχεδιασμό. Και θα έρθουμε σε αυτό για όλες τις εξελίξεις. Κλείνοντας να πούμε λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι με μονοϊδρική, ίσως η κυρία Τελεγιορίδου που είναι πια ένα, θα λέγαμε, γνωστό πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα, μπορεί να επέλεγε άνετα η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα, βλέποντας ότι η Καστοριά μπορεί να είναι μια περιοχή που να έχει πρόπτυχη. Η Τελεγιορίδου αγαπά τον τόπο που γεννήθηκε, αγαπά τον τόπο που ζει και εργάζεται και θα δώσει τη μάχη εδώ. Αυτό είναι μια δήλωση, την κρατάμε σήμερα από την εκπομπή μας. Και πάμε ακριβώς τώρα, κυρία Τελεγιορίδου, σε αυτό που αναφέρατε.
Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν πάμε για το LNG, να πούμε για μια υπόθεση η οποία πραγματικά μας ανησυχεί. Πιστεύαμε ότι στην πορεία, μάλλον πιστεύαμε από την αρχή ότι μάλλον κάποιο, για κάποιο λάθος πρόκειται, ίσως παράβλεψη. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και μέχρι και σήμερα, και το λέω αυτό γιατί χθες μίλησα με στέλεχος που κατασκευάζει τον αγωγό. Και για να γίνουμε σαφείς και προς τον κόσμο, υπάρχει εδώ και πάρα πολλούς μήνες η πληροφορία ότι η περιοχή της Χλώης του Φουντουκλή είναι έξω από το φυσικό αέριο. Δηλαδή ουσιαστικά σταματάει εκεί που έρχεται ο περιφερειακός της Καλλιθέας να ενωθεί πριν το δρόμο από τα Λύκια. Δηλαδή, Λύκια δεν έχουν φυσικό αέριο, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της περιοχής δεν έχουν αέριο, τα μεγάλα δημοτικά της περιοχής δεν έχουν αέριο. Το κλειστό γυμναστήριο δεν θα έχει αυτό αέριο και νομίζω ότι κάπως γίνεται μια πλάκα εδώ. Και όμως μέχρι και χθες αυτό το θέμα δυστυχώς δεν έχει λυθεί. Χλώη και Φουντουκλή είναι εκτός σχεδιασμού φυσικού αερίου ακόμη και σήμερα. Και δεν πρόκειται για πληροφορία, είναι για μια πραγματικότητα. Καθώς στο σχεδιασμό που παρουσιάστηκε όταν ξεκίνησε πριν από δύο μήνες η κατασκευή υποτίθεται των δικτύων. Ναι, τότε πιστέψαμε, ναι, κυρία Τελιγρούδη, ότι μάλλον ίσως μια παράβλεψη είναι, ίσως κάτι δεν είναι. Όχι, δεν ήταν παράβλεψη. Δεν ήταν όμως, αυτό φαίνεται. Ήταν ανεπαρκής, ανεπαρκής σχεδιασμός και μια κοροϊδία. Εκεί δεν είναι η πόλη. Πέρα από τις υποδομές της δημόσιας που περιγράψατε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα καταστήματα. Τα σχολεία, τα γυμναστήρια. Ο πληθυσμός μένει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Αυτό... Το σημειώσαμε από την πρώτη στιγμή. Είχαν πει ότι θα δούνε μελλοντικά στη δεύτερη φάση μετά το 23-24 εάν θα ενταχθεί. Και τελικά βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν εντάσσεται η Χλώη, αλλά τελικά δεν εντάσσεται για παροχή φυσικού αερίου από το ΝΤΑΠ ολόκληρη ΠΕ. Χθες πάντως ήταν εδώ ο συνάδελφός ο κύριος Τζικαλάγιας για να συζητήσουμε το ίδιο θέμα. Αφού ανέφερε ότι έχει τις δικές του επαφές και μάλιστα έχει και χθες για το συγκεκριμένο ζήτημα με ανθρώπους του ΔΕΣΦΑ, είπε ότι είπε μεταξύ άλλων ότι είναι ουσιαστικά αστείο να μιλάμε για μεταφορά αερίου LNG την ώρα που έχουμε τον ΤΑΠ. Ευθυγραμμίζεται λοιπόν ίσως με αυτό που ονομάζουμε κοινή λογική και πόσο και η θέση του βουλευτή πια μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε μια ροή που ίσως να έχουν πάρει. Κύριε Νατσούλη, είναι θετικό αυτό που είπε ο βουλευτής. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει και τα τοπικά στελέχη εκτελούν. Δεν φταίει ο κύριος Τσικαλάγιος για αυτό το σχεδιασμό. Για αυτό το σχεδιασμό φταίει η ΔΕΣΠΑ, φταίει ο εντεγμός που υπήρχε από τα στελέχη της που ερχόταν στην περιοχή και μας λέγανε ότι για να ξεκινήσει το δίκτυο πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η παροχή από το ΤΑΠ, ότι αυτό είχε εξασφαλιστεί. Και τώρα βλέπουμε ότι βάζουν στη διαβούλευση να μην αξιοποιηθεί η διέλευση του αγωγού και να πάρουμε αέριο από το ΤΑΠ. Ναι. Και απορώ γιατί τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν για να αλλάξουμε όλους αυτούς τους κανονισμούς ώστε να πάρουμε αέριο και θα μας φέρουν λέει αέριο μεταφερόμενο με φορτηγά από τη Ρεβιθούσα. Μίλησε λοιπόν. Απαράδεκτη κατάσταση, ναι, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μεμονωμένων στο τελεχών. Μίλησε λοιπόν. Όποιος και αν ήταν σήμερα, ναι, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής, την ίδια άγνοια θα είχε για το θέμα. Γι' αυτό και όπως θυμάστε, το δελτίο τύπου που έβγαλα πριν λίγες μέρες και ξανασυζητήσαμε, έγραφα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και μάλιστα το θέσαμε αυτό που λέτε στον κύριο Τσικαλάγια. Είπε το εξής όμως. Μίλησε χθες με την διευθύντρια επικοινωνίας του ΔΕΣΦΑ. Της διεμήνησε όπως μας τόνισε στην εκπομπή ότι και ο ίδιος και όλη η Καστοριά δεν πρόκειται να αποδεχτούμε άλλες λύσεις σαν πρωτεύουσες και για τον τρόπο που θα γίνεται η μεταφορά. Είπε ότι θα μιλήσει εντός της ημέρας χθες. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό με τον διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Καλλιγά. Μίλησε με τον κύριο Τσάκα από τη ΔΕΔΑ. Συμφωνεί και αυτός ότι δεν είναι, ότι είναι υπέρ του ΤΑΠ και όχι υπέρ του LNG. Μίλησε, μας είπε, και με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Χαρακτηρίζοντας, και επαναλαμβάνω, η φράση του είναι ότι εξυπακούεται. Είπε ότι θα ήταν αστείο να μεταφέρει το φυσικό αέριο με άλλον τρόπο και όχι με τον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος αγωγός φέρνει αζέρικο αέριο και όχι ρώσικο.
Τα πράγματα είναι έτσι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, αστεία. Λοιπόν. Γίνονται αστεία, είναι κωμικοτραγικά. Εάν τα στελέχη της κυβέρνησης λένε στον κύριο Τσικαλάγια ότι και αυτοί δεν θέλουν το LNG ή κοροϊδεύουν τον κύριο Τσικαλάγια ή οι άνθρωποι είναι διχασμένοι προσωπικότητες, γιατί αυτοί έχουν βάλει στη διαβούλευση να γίνεται η μεταφορά με LNG. Τώρα, υπάρχουν εξελίξεις. Επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι άνθρωποι που δεν λειτουργούν με σχεδιασμό, που δεν μπορούν να δουν ούτε την επόμενη μέρα. Με γονατογραφήματα προσπαθούν να λύνουν θέματα που οι ίδιοι προκαλούν. Εκεί που ξεκίνησε κανονικά το έργο, έστω με καθυστέρηση 3 ετών, έρχονται ξαφνικά και λένε δεν θα αξιοποιήσουμε τον ΤΑΠ. Γιατί, για να αφήσουμε όλο το φυσικό αέριο στην Ευρώπη που έχει πρόβλημα σήμερα με το ρωσικό. Δεν ξέρω να μας πούν τι εξυπηρετούν. Και ίσως και τη Γερμανία πολύ περισσότερο. Αλλά εσείς τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις. Είχατε προαναγγείλει από προηγούμενη εκπομπή μας ότι θα φτάσετε το θέμα στη Βουλή και πράγματι πριν λίγες μέρες κάνετε ερώτηση τώρα εδώ στη Βουλή. Και περιμένουμε απάντηση. Και περιμένουμε απάντηση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε, εκτός αν είναι μια απάντηση όπως αυτές που συνήθως δίνονται στην Βουλή. Δηλαδή και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς και λίγο πιο γενικά και λίγο πιο... Και δεν καταλάβουμε και πάλι. Έχουμε απαντήσεις οι οποίες πραγματικά αποκαλύπτουν το πραγματικό του πρόσωπο. Εσείς περιμένετε πραγματική απάντηση από αυτή την ερώτηση. Και δηλαδή να καταλάβουμε κύριε, ακριβώς. Να μας πούν σταθερά. Περιμένω να μας πούνε την απόφασή τους. Την επίσημη απάντησή τους. Πάντως από ό,τι φαίνεται, από το γεγονός ότι η ΔΕΣΦΑ το έχει βάλει σε διαβούλευση, η ΡΑΕ μάλλον έχει βάλει σε διαβούλευση αυτή την έρευνα της ΔΕΣΦΑ, σημαίνει ότι το ενδεχόμενο για τη ρευιθούσα είναι το επικρατέστερο. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι τραγικό αυτό. Και είναι τραγικό και αυτό. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές, και θα το επαναλάβω λέω, ότι τα τοπικά στελέχη πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους. Δεν έχουν από ό,τι φαίνεται την ικανότητα να αλλάξουν πράγματα που αποφασίζονται κεντρικά. Και αυτό είναι τραγικό. Και, πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κόμματός τους, αλλά τα συμφέροντα της περιοχής μας. Είναι πρώτα Καστοριανοί και μετά Νεοδημοκράτες. Για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Τελιγερίδη, νομίζω ότι θα ήμασταν όλοι περισσότερο διαβασμένοι, γιατί αυτό ο κόσμος κόμμα δεν ξέρει τα του φυσικού αερίου ή του LNG κτλ. Θέλει όμως να μάθει ένα απλό πράγμα. Αν πάμε με LNG και μεταφερόμενο, ποια θα είναι η τιμή που θα πάρει το αέριο για το σπίτι του σήμερα με τις σημερινές τιμές. Και ποια θα είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα που θέτω είναι στο Υπουργείο να μας πει συγκεκριμένα τιμές. Με αυτό θα καταλάβουμε πολλά. Εκείνο όμως που είναι δεδομένο είναι ότι... Γιατί, να σου το συμπληρώσω και αυτό, κυρία Τελεγιώριδου. Αν μας πούν ότι 5 δραχμές θα κάνει και με LNG, 5 δραχμές θα κάνει και με το αέριο, το φυσικό και από τον ΤΑΠ, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αλλά αν μας πούν... Πάντως δεν είναι τόσο ασφαλές ούτως ή άλλως η μεταφορά με φορτηγά. Μάλιστα. Εκείνο μπορεί που να μείνουμε. Είναι ότι η μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρεβιθούσα στην Καστοριά είναι σαφώς ακριβότερη. Μόνο η μεταφορά. Ήδη το υγροποιημένο αέριο είναι πιο ακριβό από το αέριο που δίνεται από διέλευση αγωγού, καθώς μεταφέρεται με φορτηγά πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Ρεβιθούσα. Αυτό το καθιστά ούτως ή άλλως πιο ακριβό. Από εκεί και πέρα θα γίνει ακόμη ακριβότερο για τη δική μας περιοχή, καθώς θα έχουμε και την μεταφορά από τη Ρεβιθούσα στην Καστοριά. Και το τελείως κωμικοτραγικό είναι ότι μόνο για την Ποριά προβλέπεται μόνιμη παροχή με μεταφερόμενο αέριο. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε. Ναι. Και για τη Φλόριντα. Είναι για ένα χρόνο μόνο. Για ένα χρόνο. Ναι. Είναι για ένα ακόμη χρόνο μόνο. Είναι τραγικό. Δηλαδή πάλι η Καστοριά θα πληρώνει πολύ περισσότερο από ό,τι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Αν θυμάστε ακριβώς αυτό, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Πραγματικά ήταν μια πληροφορία τότε. Δηλαδή μας έχουν για πέταμα. Αυτή η κυβέρνηση την περιοχή μας την έχει για πέταμα. Ίσως την θεωρεί δεδομένη. Αλλά να ξέρει ότι οι πολίτες έχουν αντίληψη. Συνδυάζεται αυτό που είπατε τώρα και με το πρώτο μας θέμα, φαντάζομαι, της συζήτησης. Συνδυάζεται με την λογική. Κυρία Τελιγερίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατούλη. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία και με την κάθε εξέλιξη. Πολύ σύντομα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν. Δύο πράγματα βγαίνουν από την συνέντευξη με την κυρία Τελεγίδου σε ό,τι αφορά τις μονοεδρικές. Ακόμη και αν γίνει μονοεδρική, εγώ την μάχη θα την δώσω από την Καστοριά, λέει η κυρία Τελεγιορίδου. Προσέξτε το αυτό. Ενώ για το θέμα που έχει προκύψει και με την Χλόη, το οποίο δεν φαίνεται να διορθώνεται μέχρι και σήμερα, πραγματικά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά επίσης την εξέλιξη και με τις απόψεις του κυρίου Τζικαλάγια, η κυρία Τελεγιορίδου είπε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση δηλώσει του κυρίου Τζικαλάγια, αλλά με αυτά που του λένε οι υπουργοί και οι διευθυντές, δεν ξέρουν ποιος κοροϊδεύει ποιον. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.